Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σας απευθύνω έναν αγωνιστικό, συντροφικό χαιρετισμό στην απόψινή προεκλογική συγκέντρωσή μας, με την πεποίθηση ότι τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, τις ευρωεκλογές, αλλά και της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια και τους δήμους, θα είναι πιο δυνατά. Αυτή είναι η αισιοδοξία μας, δεν βγαίνει από τις δημοσκοπήσεις των αστικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, που φτιάχνονται κατά παραγγελία για να χειραγωγήσουν και με αυτό το μέσο ανθρώπους που τους έχουν τσακίσει από τα χτυπήματα που τους δίνουν καθημερινά, αλλά μέσα από την επαφή και τη συζήτησή μας με χιλιάδες εργάτες, ανέργους, αγρότες και αυτοπασχολούμενους, νέους και γυναίκες, από τους χιλιάδες ανθρώπους της δουλειάς που βρεθήκαμε μαζί τους στους λαϊκούς αγώνες. Γνωρίζουμε ότι στις μέρες που απομένουν ως τις εκλογές, η αποσιώπηση των θέσεών μας από τα αστικά μέσα ενημέρωσης θα ενταθεί. Οι υποσχέσεις και τα ρουσφέτια των άλλων δυνάμεων θα οργιάσουν. Οι πολιτικοί εκβιασμοί και τα ψηφτοδηλήματα, οι προβοκάτσες και οι ψευτιές, οι αποπροσανατολιστικοί καυγάδες ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Δημοκρατίας και ΚΙΝΑΛ, αλλά και των υποψηφίων τους στην περιφέρεια και στους δήμους, προκειμένου να αποτρέψουν το δυνάμωμα του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης. Γι' αυτό όλοι μας και ο καθένας ατομικά να δώσουμε ως το τέλος τη μάχη της ψήφου, συνδυασμένα με τη μάχη της οικονομικής στήριξης του αγώνα μας, άνθρωπο τον άνθρωπο, για να μην χαθεί καμία λαϊκή ψήφος, αντιθέτως να κερδιθούν πολλές καινούργιες. Υπάρχει τώρα συσσωρευμένη πείρα από όλα τα χρόνια, από την εναλλαγή κυβερνήσεων όλων των αστικών κομμάτων. Υπάρχει πείρα από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά, αλλά και από την οκτάχρονη και πλέον διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τους δήμους των Ουμουτρικάλων. Για τους λίγους, τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, τους μεγαλοεργολάβους, μεγαλοξενοδόχους και μεγαλεμπόρους και κάθε είδους μεγαλοεπιχειρηματίες στη Θεσσαλία και γενικότερα, δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και την περιφέρεια Θεσσαλίας πολλά δισεκατομμύρια. Σε αυτούς δίνεται από την Περιφερειακή Αρχή πάνω από το 75% του ΕΣΠΑ, το 90% και πλέον του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και η μερίδα του Λέοντος των χρονιάτικων προϋπολογισμών της. Τα κονδύλια που μοιράζει η περιφέρεια και τα έργα που διαφημίζει ο κύριος Περιφερειάρχης, τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου εξυπηρετούν κυρίως στους κλάδους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αγροτοδιατροφής, του τουρισμού, των μεταφορών, των αστικών αναπλάσεων, της διαχείρισης των απορριμμάτων και άλλων τομέων. Οι πολλοί βίωσαν και βιώνουν την ανεργία και τη μερική απασχόληση, το ξεκλήρισμα πολλών μικρομεσαίων ακόμα γεωργοκτηνοτρόφων, την απλήρωτη και ανασφάλιστη εργασία, την μείωση των μισθών και συντάξεων, του εισοδήματος των αγροτοπαραγωγών και των αυτοαπασχολούμενων, το τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων και των εργασιακών σχέσεων, της υγείας, της παιδείας και της κοινωνικής ασφάλισης, την άγρια φορολογία. Βίωσαν τις συνέπειες της μεγάλης μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης προς τις περιφέρειες και τους δήμους, που μεταφράζεται σε έλλειψη υπηρεσιών, έργων για τις λαϊκές ανάγκες και προσωπικού, και ακόμα μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα και φορολόγηση του λαού από τους δήμους και περιφέρεια. Κοροϊδεύουν όλες οι άλλες δυνάμεις όταν λένε ότι δουλεύουν δήθεν για το καλό του τόπου, για το καλό του λαού, για την ανάπτυξη δήθεν προς όφελος όλων, για όμορφες πόλεις και χωριά. Για το καλό των λίγων δουλεύουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνώντες και όλα τα αστικά κόμματα, αλλά και τα στελέχη τους στην περιφέρεια και στους δήμους. Δεν υπάρχουν όμορφες και έξυπνες πόλεις με χιλιάδες νέους και νέες καταδικασμένους στην ανεργία, με δουλειές των 300 και 400 ευρώ, με άγρια φορολογία και έμφυα, με διόδια και χαράτσια, με πληστηριασμούς λαϊκών σπιτιών, χωρίς έργα αντισεισμικής και αντιπλημμυρικής αντιπυρικής θωράκισης, χωρίς μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς επαρκής
στελεχωμένους δωρεάν παιδικούς σταθμούς, σχολιά, σπουδαστικές εστίες, κέντρα υγείας, χωρίς αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές, με δωρεάν πρόσβαση του λαού, με πολλά παιδιά φυλακισμένα στην τοξικοεξάρτηση, με αμερικανονατοικές βάσεις που προκαλούν το θάνατο, την καταστροφή και την προσφυγιά. Δεν υπάρχουν ζωντανά χωριά με την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική που ξεκληρίζει καθημερινά όλο και περισσότερο τμήμα μικρομεσαίων αγροτών, χωρίς πολιτικές στήριξης, με εξασφάλιση κατώτερων εγγυημένων τιμών στον αγροτοπαραγωγό, με τη μείωση του κόστους παραγωγής, της φορολογίας, χωρίς την εκτροπή του άνορου του αχελώου και την κατασκευή έργων άρδευσης και ίδρευσης. Το ΚΚΕ και η εκλεγμένη της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας ήταν η μόνη δύναμη που έδρασε ως λαϊκή αντιπολίτευση ενάντια στο εκμεταλλευτικό σύστημα, τις αντιλαϊκές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και της περιφερειακής αρχής, στο αντιλαϊκό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης. Πρωτοστατούσε στην ανάπτυξη των αγώνων, ανέδειξε τα λαϊκά προβλήματα στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, αλλά και στο Περιφερειακό και Δημοτικά Συμβούλια, και διεκδίκησε με συγκεκριμένες προτάσεις μέτρα στήριξης των εργαζόμενων, των ανέργων, των μικρομεσαίων αγροτών και επαγγελματιών, των συνταξιούχων και της νεολαίας. Ανέδειξαν την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας και της οικονομίας προς όφελος των εργαζομένων, κόντρα στο κεφάλαιο την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Οι άλλες δυνάμεις και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως το κοινό ψηφοδέλτιο, κοινάλ ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον κύριο Τσιλιμίγκα, που τρώγονται τώρα και εδώ στα Τρίκαλα μεταξύ τους για τις καρέκλες. Ο δίθεν ανεξάρτητος Δημήτρης Κουρέτας, που συνεργάστηκε και με τον κύριο Αγοραστό, και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Ποτάμι. Η Λαϊκή Ενότητα, που μέχρι πριν ένα μήνα συγκατοικούσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο στην ίδια ομάδα με το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάζεται μαζί του σε δήμους της περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και η ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Όλοι αυτοί δεν τσακώνονται για τις λαϊκές ανάγκες, αλλά για το ποιος είναι ο καλύτερος διαχειριστής των συμφερόντων του μεγάλου κεφαλαίου, ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα το νέο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο της τοπικής διοίκησης που έφερε η κυβέρνηση με τον Κλισθένη 1. Γι' αυτό στα βασικά ζητήματα συμφωνούσαν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τσακώνονται τώρα για τον αριθμό των έργων, αλλά και την απορροφητικότητα των κονδυλίων, κρύβοντας επιμελώς ότι όλα αυτά υπηρετούν κυρίως τις ανάγκες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, βάζοντας συνειδητά στην άκρη τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει να πιστέψει ξανά τα όσα απατηλά λένε η κυβέρνηση, τα κόμματα του κεφαλαίου, τα στελέχη του στην περιφέρεια, αλλά και στους δήμους, ότι με την καπιταλιστική ανάπτυξη και τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς θα αλλάξει η ζωή του λαού προς το καλύτερο. Ούτε φυσικά να αποδειχθεί να ζει με τα ψίχουλα που μοιράζουν προεκλογικά όλοι αυτοί που κλέβουν τα καρβέλια από το λαό για να σιτίζουν το κεφάλαιο. Τώρα ο λαός και στο νομό Τρικάλων να τους γυρίσει μαζικά την πλάτη, να γυρίσει την πλάτη και στο μαντρόσκυλο του συστήματος, την ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή, να μην σκορπίσει η λαϊκή αγανάκτηση σε ανώδυνα για το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση κόμματα, αλλά και υποψήφιους περιφερειάρχες και δημάρχους. Η αποχή, η αποστροφή γενικά της πολιτικής δεν φοβίζει, αλλά βολεύει τους αστούς. Τώρα είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά, δυναμώνοντας το ΚΚΕ παντού, να εκλέξει περισσότερους συμβούλους της λαϊκής εισπύρωσης στην περιφέρεια, αλλά και στους δήμους και κοινότητες, να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, στα συνδικάτα και στις λαϊκές οργανώσεις, δίνοντας σαφή εντολή ανυποχώρητης υπεράσπισης των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, των μικρομεσαίων αγροτών και επαγγελματιών, της νεολαίας και των γυναικών, δυναμώνοντας την μόνη μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στο εκμεταλλευτικό σύστημα, σε κάθε αντιλαϊκή πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων, της περιφέρειας και των Δήμων, στο αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής και τοπικής διοίκησης, τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για μια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη υπέρ του λαού, χωρίς εκμεταλλευτές. Τώρα είναι ιδιαίτερα η ώρα, οι νέοι και οι νέες του νομού Τρικάλων, να κάνουν την πραγματική διαφορά, να ρίξουν κόκκινο στο μαύρο της εκμετάλλευσης, της μιζέριας και του φασισμού, αλλά και του εκμεταλλευτικού συστήματος που τον ταΐζει. Τώρα ΚΚΕ σε όλες τις κάλπες παντού. Γεια σας.